Πάμε στο Δήμο Πλατανιά. Εκεί την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, στις 8 του μήνα, ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, προκειμένου να συγκεντρωθούν κάποια είδη πρώτης ανάγκης. Μια δράση η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα. Θα μας τα πει καλύτερα η κυρία Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Πλατανιά. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Κυρία Μαραγκουδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς σαν Δήμος αναγνωρίζετε την προσπάθεια που κάνουμε στην παροχή βοήθεια. Ο Δήμος Πλατανιά για άλλη μια φορά δείχνει την ευαισθησία του και ανταποκρίθηκε άμεσα στο έλασμα για ανθρωπιστική βοήθεια. Η ευαισθησία του κόσμου αυτή τη φορά και προσφορά είναι τεράστια. Υπάρχει μεγάλη ενεργοποίηση των πολιτιστικών συλλόγων, των δημοτών, των επιχειρηματιών, των σχολείων, ιδιαίτερα τα παιδιά. Τα σχολεία του Δήμου μας αυτή τη φορά έχουν ενεργοποιηθεί και ευαισθητοποιηθεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Όπως χρειάστηκε και στο παρελθόν και άλλες φορές να καταθέσουμε παροχή βοήθειας, ανθρωπιστική βοήθεια σε σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς, σεισμόπληκτους. Για πείτε μας. Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι. Ολοκληρώθηκε σήμερα αυτή η πρωτοβουλία. Είναι. Δεν ολοκληρώθηκε. Υπάρχει ροή μεγάλη ακόμα στο Δήμο Πλατανιά. Και σε όλες τις τοπικές δημοτικές ενότητες, ναι. Το πρώτο αυτοκίνητο του Δήμου, το φορτηγό του Δήμου, έφυγε για το Ηράκλειο, σε συνεργασία με την ΠΕΔ του Ηρακλείου για να φύγει σήμερα η πρώτη αποστολή. Και όπως έχουμε συμφωνήσει με την ΠΕΔ Κρήτης, το δεύτερο φορτηγό θα πάει αύριο στα Χανιά και ίσως και δεύτερο και τρίτο. Είναι τόσο μεγάλη η ανταπόκριση των ανθρώπων σε αυτό το κάλεσμα που απευθύνατε. Πάρα πολύ. Και ακόμα και τώρα, έχουμε. Έχουμε τηλεφωνήματα, πώς μπορούν να φέρουν τρόφιμα. Πώς μπορεί, αντιδήμαρχε, πώς μπορεί να σας βρει κάποιος. Θέλω λίγο να αναφερθούμε στο πρακτικό κομμάτι. Κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται και λίγο θέλω να βοηθήσω, μένω στον Πλατανιά. Σε ποιο τηλέφωνο πρέπει να καλέσει και πού πρέπει να απευθυνθεί. Καλεί σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Στη Δημοτική Παντού, Ενότητα Κολυμπαρίου, Δημοτική Ενότητα Βουκολιών, Αλικιανού. Και στο κέντρο του Δήμου, στο Γεράνη. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, και στο τηλέφωνο μου, το οποίο έχει βγει στην ανακοίνωση του Δήμου. Τέλεια. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, αντιδήμαρχε. Θα τα ξαναπούμε μέσα στην εβδομάδα να δούμε πώς κυλάει η διαδικασία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.